Πρόεδρε, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, εφόσον επανήλθατε προηγουμένως, γιατί εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Ακούστε, κύριε Κρεμαστινέ, ήμουν διαβαστερός φοιτητής εγώ. Θα σας παραπέμψω σε Surgical Clinics του 2008, το οποίο περιγράφει πραγματικό σενάριο ασθενοφόρου που παραλαμβάνει πολυτραυματία και μέσω δορυφορικής σύνδεσης με εγκατεστημένο ρομποτικό μηχάνημα μέσα γίνεται η επέμβαση της πλυνεκτομής από το νοσοκομείο το οποίο θα τον παραλάμβανε. Έχοντας γίνει πριν υπέρηχο, έχοντας τοποθετηθεί και μπιλάω κτλ. Τα ξέρω, κύριε Κρεμαστίνε. Μόνο στη χώρα την οποία ερημώσατε, πρώτα θα την ισορροπήσουμε και μετά θα πάμε στην 8η γενιά τηλεϊατρική. Έχω πλήρη επίγνωση τουλάχιστον ίδια με εσάς. Έτσι, παρότι έχουμε διαφορά ηλικίας σε σχέση με τις δυνατότητες της σημερινής τηλεϊατρικής και ρομποτικής. Ένα το κρατούμενο αυτό, γιατί πετάξατε μία μπηχτή η οποία είχε από πίσω το ότι εγώ ως καθηγητής τα ξέρω περισσότερο. Τα ξέρουμε τουλάχιστον το ίδιο. Λοιπόν, το λιγότερο το ίδιο. Πρώτο αυτό. Δεν μιλάτε σε υπουργό υγείας, ο οποίος είναι πολιτικός, μηχανικός ή δικηγόρος. Έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Λοιπόν, δεύτερο. Όσο αφορά το ογκολογικό της Ρόδου. Όπως σας είχα πει και πέρυσι, στον οργανισμό προβλέπονται στα πλαίσια του παθολογικού τμήματος, ογκολογικό παθολογικού τομέα, ογκολογικό τμήμα και ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Με 2 και 2 θέσεις γιατρών. Υπήρξε μια παλιότερη προσπάθεια προκήρυξης θέσεων ογκολόγων, οι οποίες δεν καρποφόρησαν. Αυτό το οποίο εμείς κάναμε είναι διορίσαμε παθολόγο-ογκολόγο με τριετή θητεία. Να το πείτε αυτό, τώρα έγινε. Πριν 6 μήνες έγινε. Και τώρα αντιμετωπίζονται άνθρωποι και κάνουν χημειοθεραπείες εκεί. Έτσι. Αυτό το λέτε σαν να μην έγινε τίποτα. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Έτσι. Επί πρώτη φορά αριστερά, το 2016 ανέλαβε η υπηρεσία ογκολόγος με τριετή θητεία, διότι οι 12 μόνιμες θέσεις επιλέχτηκε και από τη διοίκηση και από την υγειονομική περιφέρεια ότι έπρεπε να καλύψουν άλλες ανάγκες του νοσοκομείου. Έχουμε τη δυνατότητα να προκηρύξουμε και δεύτερη θέση τέτοιου ογκολόγου αυτή τη στιγμή, είτε επικουρικού, είτε στο σχεδιασμό των 2.000 μόνιμων. Τώρα από εκεί και πέρα, και αυτό θα γίνει, και αυτό θα γίνει, υπάρχει τέτοια συνεννόηση, γιατί πρέπει να αναφέρω και κάποια στοιχεία πιο γρήγορα, διότι, κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το έχουμε αφήσει 5 χρόνια και καταραίει, έτσι, καταρχήν πρώτα το στρίζει στα πόδια του. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και πολλές έχουν ολοκληρωθεί. 14 κρίσεις μόνιμων γιατρών στο νοσοκομείο. Το ξέρετε, κύριε Κόνσολα. Έτσι. Αυτό δεν είναι ενίσχυση του νοσοκομείου. Δεν είναι ανέβασμά του. Είναι 14 μόνιμες θέσεις. Που το νοσοκομείο επέλεξε να είναι οι εξής. 2 καρδιολόγοι. 2 αναισθησιολόγοι, 1 νεφρολόγος, 1 αγκιοχειρουργός, 1 παθολογανατόμος, 3 ψυχίατροι για τη δομή που πρέπει να αναπτυχθεί, 1 βιοπαθολόγος, 1 νευρολόγος, 1 παθολόγος και 1 για το ΤΕΠ με τις ειδικότητες αναισθησιολογία, παθολογία, καρδιολογία, της ΜΕΘ δηλαδή. Λοιπόν, αυτό, δηλαδή πότε είχε να δει 14 γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου μαζεμένους. Αυτό είναι σαφής ενίσχυση του νοσοκομείου. Λοιπόν, πρώτα φτιάχνουμε αυτά, που τα πιο βασικά, και παράλληλα πήραμε και τον επικουρικό γιατρό με τριετή θητεία, έτσι, όχι με ένα χρόνο, με τριετή θητεία, για τα ογκολογικά περιστατικά και που ήδη κάνει και τακτικό ιατρείο και δουλεύει και στην αιματολογική κλινική. Δεύτερον, έτσι, επίσης, δεν είναι ενίσχυση του νοσοκομείου της Ρόδου, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, ότι έχει πάρει από ολοκληρωμένες προκηρύξεις και έχουν αναλάβει υπηρεσία 24 άτομα. Μόνιμο προσωπικό. Δεν μιλάω για κελπνό και τέτοια, μιλάω για μόνιμο προσωπικό. 24 άτομα. Πόσο καιρό είχαν να πάνε 24 άτομα στη Ρόδο. Έτσι. Και η συντριπτική πλειοψηφία είναι νοσηλεύτες. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι νοσηλεύτες. Που θα κρίνει η διοίκηση και η νοσηλευτική υπηρεσία το που θα τις τοποθετήσει. Και υπάρχουν και άλλες 5 πάλι νοσηλεύτερες όλες που είναι στην προκήρυξη που βγήκε τώρα και έκλεισε προχτές. Η 7K που είναι για τη Ρόδο. Επίσης, έτσι, να πω και κάτι άλλο. Το 16. Διορίστηκαν άλλοι 12 επικουρικοί γιατροί εκεί. 12 επικουρικοί. Οι άλλοι είναι οι προσλήψεις σε εξέλιξη των μονίμων. Και επίσης αυτές τις μέρες αναλαμβάνουν 32 άτομα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 32 άτομα. Έτσι. Λοιπόν, τέτοια ένεση προσωπικού
Έχω την αίσθηση ότι μόνο την περίοδο της πρώτης δεκαετίας, της δεκαετίας του 80, είχε το νοσοκομείο της ΡΟΔ. Λοιπόν, άρα έπρεπε να ισορροπήσουμε και ισορροπούμε τα τμήματα τα βασικά, τα οποία επιτελούν τη λειτουργία που λειτουργούν. Όσον αφορά το ακτινοθεραπευτικό, κοιτάξτε, έχω εδώ μια αλληλογραφία για το θέμα της μελέτης του ακτινοθεραπευτικού, που η μισή τεχνική υπηρεσία καταγγέλνει την άλλη μισή. Για το πώς τη δώσατε, πού τη δώσατε, γιατί τη δώσατε, δεν συμφωνούμε οι μισοί, συμφωνούμε οι άλλοι κτλ. Έτσι, με ότι το δώσαν έξω σε ένα γραφείο, το πήρανε πίσω, το ξαναφτιάξανε, το κάνανε, δεν νομίζω να κουράζω την αντιπροσωπεία. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα ακτινοθεραπευτικά τμήματα πάνε και με κάποιες αναλογίες πληθυσμού που πρέπει να μπουν. Από τη στιγμή, εντάξει, εσείς είστε μεγάλο νησί, έχει κόσμο και το καλοκαίρι έχει κόσμο και το χειμώνα έχει κόσμο κτλ. Λοιπόν, στα πλαίσια προβλέπει ακτινοθεραπευτικό τμήμα, βέβαια πώς να προκηρύξει τις θέσεις των ακτινοθεραπευτών όταν δεν έχουν, ας πούμε, που να, τι να κάνουν σαν υποδομή. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ άμεσα, και εγώ δεν λέω άλλες κουβέντες. Λοιπόν, θεωρώ ότι μαζί και με την κατά 1 εκατομμύριο αύξηση του προϋπολογισμού που δίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο νοσοκομείο που έγινε πέρυσι, τα 3,5 εκατομμύρια από τον ΕΟΠΗ που πρώτη φορά τα πήρε το νοσοκομείο σας πάλι, έτσι, από τον σαν χρηματοδότηση και που έχει ρευστότητα. Βέβαια έχετε ένα πρόβλημα εκεί με τον Επίτροπο για τα λεξιπρόθεσμα του παρελθόντος που έχει χρηματοδοτηθεί πλήρως, αλλά έχει επιτρέψει να πληρωθούν μόνο τα μισά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα εκεί με τον Επίτροπο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέου μας για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαψης στο νησί σας. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, πάμε και στα επόμενα. Λοιπόν, ναι, θα τα πω τα υπόλοιπα πιο συγκεκριμένα για το τι δεσμεύομαι άμεσα. Και επειδή τυχαίνει και προεδρεύει ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει εκπαιδεύσει το 40% των εν ενεργεία ακτινοθεραπευτών στο Αρετέο νοσοκομείο, το ερώτημα δεν ήταν, κύριε Υπουργέ, η αναβάθμιση του νοσοκομείου της Ρόδου. Ήταν συγκεκριμένα για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Και σας δίνω και μία λύση, αν θέλετε, γιατί έχετε δίκιο ότι πλακωθήκαν οι μισοί με τους άλλους μισούς. Απευθυνθείτε στην ακτινοθεραπευτική εταιρεία να κάνει τη μελέτη και την προμελέτη, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο, γιατί χρειάζονται και ειδικές γνώσεις εκεί. Δεν είναι η τεχνική υπηρεσία που είναι για τα τρέχοντα. Θέλει ειδικές γνώσεις για να γίνει μελέτη στο ακτινοθεραπευτικό. Κύριε Κόνσολα, έχετε το λόγο για 3 λεπτά.